και τη γυναική είπε: «Πληθύνον πληθυνώ τας λύπας σου και των στεναγμών σου, εν λύπες τέκτη τέκνα και προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου και αυτό σου κυριεύσει». Αυτά τα λόγια τα είπε, παιδιά ο Θεός, μετά από την καταδίκη του Όφεως Διαβόλου προς την Εύα, που αποτελούν και την καταδίκη της Εύας. Να σας τα αποδώσω. Και στη γυναίκα είπε ο Θεός: «Θα πληθύνω τις λύπες σου και το στεναγμό σου. Με λύπες και πόνους θα γεννάς τα παιδιά σου και προς τον άνδρα σου θα είναι, και από τον άνδρα σου θα είναι η εξάρτησή σου και αυτός θα είναι ο Κύριός σου, θα σε κυριεύσει». Είδαμε ότι στην Εύα εδόθη η ευκαιρία μετανοίας, αλλά η Εύα δεν μετενόησε όμως, διότι απέδωσε την ευθύνη στον Όφιν, όπως ο Αδάμ στην Εύα, και έτσι τώρα καταδικάζεται. Και καταδικάζεται πρώτη, μάλιστα. Πρώτα ζητά την απολογία του Αδάμ, ο Θεός, κατά τάξη, θα λέγαμε, ιεραρχική, πρώτα τον Αδάμ. Μετά την Εύα, μετά τον Όφιν. Στον Όφη βέβαια, στο φίδι, δεν ζητάει η απολογία, διότι εξηγήσαμε τότε το γιατί. Μόνο επιφέρει την καταδίκη του. Και τώρα αντιστρόφως κινείται δια της αυτής οδού. Αντιστρόφως όμως. Καταδικάζει τον Όφη, καταδικάζει την Εύα, καταδικάζει τον Αδάμ. Έτσι πρώτη από τους ανθρώπους καταδικάζεται η Εύα. Και τι είναι η καταδίκη της? «Πληθύνον πληθυνώ τα λύπα σου και τον στεναγμό σου». Αυτό το «πληθύνον πληθυνώ» είναι μετοχή και ρήμα, είναι εβραϊσμός, σας το λέγω έτσι, γιατί δεν έχουμε ελληνική σύνταξη ρήμα και μετοχή μαζί, μάλιστα του αυτού ρήματος η μετοχή, και είναι εβραϊσμός, θα πει «καθ' υπερβολήν θα πληθύνω τις λύπες σου και τον στεναγμό σου». Πράγματι, θα λέγαμε, ένα αποτέλεσμα μιας διακοπής σχέσεως ανάμεσα στο Θεό και την ψυχή, όταν διακόπη από την αμαρτία, είναι η χαλάρωση των σχέσεων σώματος και ψυχής, που εκδηλώνεται με πόνους και με στεναγμούς. Δηλαδή, για να το καταλάβετε, θα σας πω ένα παράδειγμα από τη φυσική, όσοι τουλάχιστον το γνωρίζετε, από τον μαγνητισμό. Όταν ένας μαγνήτης έλκει ένα σίδερο, αυτό το σίδερο γίνεται και αυτός μαγνήτης και έλκει από κάτω ένα άλλο σίδερο. Όταν διακοπεί, αν υποτεθεί ότι ο μαγνήτης είναι ηλεκτρομαγνήτης, διακοπεί το μαγνητικό πεδίο, τότε ο σίδερος σταματάει να είναι μαγνήτης πια, τότε ο σίδερος που έλκεται σταματάει και αυτός και πάει να πέσει. Αλλά την ώρα που πάει να πέσει, σταματάει και ένα άλλο σίδερο παρακάτω που είναι ηνωμένο και θέλει και εκείνο. Δηλαδή όλα μαζί πια διαλύουν. Έτσι δημιουργείται μια κακή σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό. Αμέσως δημιουργείται, δηλαδή στον άνθρωπο, τα λέμε εδώ κυρίως στην ψυχή του, η ψυχή του ανθρώπου με τον Θεό. Μόλις έχουμε κάποια κακή σχέση, έχουμε κάποια διακοπή. Μόλις γίνει αυτή η διακοπή, αμέσως έχουμε μία διακοπή τώρα του σώματος με την ψυχή, αφού διακόπτει ο Θεός με την ψυχή. Τώρα η ψυχή με το σώμα διακόπτει. Χαλαρούται, και μάλιστα η διακοπή, η πλήρης και η τελεία, είναι ο θάνατος. Αυτό θα πει θάνατος. Χωρίστηκε η ψυχή από το Θεό και το σώμα από την ψυχή. Αλλά μέχρι που να χωρίσει η ψυχή από το σώμα, υπάρχει μία χαλαρή σχέση, και αυτή η σχέση εκφράζεται με τους πόνους, με τις λύψεις και με τις αρρώστιες. Και έτσι που πολλές φορές αισθανόμεθα ότι θα βγει η ψυχή μας. Λέμε, μάλιστα σε ένα μικρό παιδί ίσως δεν είναι αυτό έντονο, όσο μπορεί να είναι σε έναν μεγαλύτερο, να αισθάνεται ότι θα πεθάνει, ότι
έκανε κάτι, κουράστηκε ή κάτι συνέβη και να νομίζει ότι έφτασε στο χείλο να πεθάνει. Γιατί υπάρχει αυτή η χαλαρότητα σχέσεως ανάμεσα στην ψυχή και στο σώμα. Και έχουμε λοιπόν, όπως σας είπα, τους πόνους και τους στεναγμούς. Οι πόνοι και οι θλίψεις, στην Εύα τουλάχιστον, είναι αποτέλεσμα της επιθυμίας της προς τον απειγορευμένον καρπόν. Αυτό το βλέπουμε και σήμερα, ότι οι ειδονές επιφέρουν την οδύνη, επιφέρουν τον πόνο. Το λέγαμε σε ένα ολόκληρο θέμα μας προηγούμενο, ότι ειδονή και οδύνη συμπορεύονται. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσετε ποτέ στη ζωή σας. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα αναζητήσει την ειδονή, θα μπει η οδύνη. Μάλιστα πρόσωπα, ιδίως κοπέλες, όχι λιγότερο άντρες, αλλά ιδίως κοπέλες, από τη στιγμή που θα δοκιμάσουν αυτό το στοιχείο, θα μπει στη ζωή τους η οδύνη. Θα μπει δηλαδή ο πόνος, θα μπει η θλίψη, η στεναχώρια. Και νομίζει ότι όλη αυτή η κατάσταση είναι κάτι που της φέρει εμπειρία, της φέρει χαρά, της φέρει ευτυχία, ενώ δεν είναι. Ενθυμίστε ένα παλιό παράδειγμα που σας έλεγα, με τη γάτα που γλύφει επάνω σε μία λίμα. Γλύφοντας επάνω σε μία λίμα, γιατί κάτι βρήκε απάνω εκεί να φάει, της άρεσε και γλύφει ακόμη επάνω στη λίμα, γιατί της άρεσε εκείνο το κάτι λίγο που εδοκίμασε. Τώρα όμως η λίμα της τρώει τη γλώσσα και βγαίνει αίμα. Δεν το καταλαβαίνει. Και έτσι νομίζει, γλύφοντας το ίδιο της το αίμα, ότι είναι πολύ γλυκό και είναι πολύ ωραίο. Ενώ είναι το ίδιο της το αίμα. Αυτό είναι η οδύνη, η δονή οδύνη. Βλέπετε πως αυτά τα δύο, σας είπα, συμπορεύονται. Αλλά ας προσέξουμε. Ο πόνος στη γυναίκα εισέρχεται, όχι ότι δεν υπάρχει στον άνδρα ο πόνος, αλλά ειδικά λέει ο Θεός, πληθύνων πληθυνώ τα θλίπα σου και το στεναγμό σου γενικά. Ειδικά ότι με λύπες θα γεννάς τα παιδιά σου, ειδικά στο σημείο αυτό της τεκνογωνίας, ότι θα είναι με πόνους και με στεναχώριες, μπαίνει σαν ένα σημάδι, το οποίο σημάδι έρχεται να υπενθυμίζει στη γυναίκα μια προγονική αμαρτία. Για να το καταλάβετε αυτό, θα σας έλεγα εκείνο το σημάδι που ο Θεός έβαλε μετά τον κατακλυσμό. Τι ήταν? Το ουράνιο τόξο. Βεβαίως το ουράνιο τόξο υπήρχε και πρώτο κατακλυσμό. Δεν το βάζει ο Θεός σημάδι αυτό, ότι εφ' εξής δεν θα καταστρέψει τον κόσμο με κατακλυσμόν? Σας ξαναλέγω, αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά σταγονίδια νερού μετά τη βροχή που υπάρχουν εις των χώρων και πέφτει πλαγίως το ηλιακό φως και προκαλεί το φαινόμενο του ουρανίου τόξου. Φαινόμενο συνηθέστατο και ευκόλως παραγόμενο. Αν κανείς είναι λιγάκι απόγευμα ή πρωί, έχει ένα λάστιχο και κάνει σταγονίδια νερού, το ξέρει ψηλά, αμέσως παράγει το ουράνιο τόξο. Το φαινόμενο είναι συνηθισμένο και εντελώς φυσικό. Ο Θεός λέγει ότι όταν θα βλέπεις αυτό το σημάδι, δεν θα γίνει κατακλυσμό ξανά. Δηλαδή απλό σημάδι. Έτσι και εδώ. Σημάδι. Σημάδι δεν ελπιδοφόρο ότι δεν θα γίνει κατακλυσμό. Εδώ τώρα σημάδι στη γυναίκα ότι υπήρξε μια προγονική αμαρτία είναι ο πόνος εις τον τοκετό της. Ο πόνος αυτός του τοκετού αναφέρεται στην ιδιότητα της μητρότητος της γυναικός, όταν δηλαδή η γυναίκα γίνει μητέρα. Λέγει πάνω σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος. Βλέπετε, αναφέρω τους πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως το αντιλαμβάνεστε, για μια κατοχήρωση, για να μην νομιστεί ότι αυτά τα οποία λέμε είναι απλώς κάτι που έτσι τα σκεφτόμαστε. Όχι, είναι μια κατοχήρωση, ερμηνευτική κατοχήρωση της Αγίας Γραφής. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος: «Ίνα διηνεκή έχεις και αυτή την υπόμνηση δια των καθέκαστων καιρών οδύνων, πόσον της αμαρτίας τάφης και της παρακοής το μέγεθος και μη του χρόνου προϊόντος λύση παραδόσω γεγεννημένων». Έτσι λέγει, για να έχεις μπροστά σου διαρκώς την υπόμνηση, τη θύμηση. Όταν πρόκειται να γεννήσει, πόσο μεγάλο πράγμα ήταν η αμαρτία αυτή της παρακοής στο μέγεθος.
πόσο μεγάλο πράγμα ήταν, ώστε αυτό το μέγεθος της παρακοής με τον καιρό να μην περάσει και το ξεχάσει. Σου βάζει λοιπόν ο Θεός ένα σημείο, τον πόνο. Ότι στάθηκε απέναντι στο Θεό, παραβάτη. Αλλά όμως, οι συνεχείς αυτές λήψεις, είναι γνωστό ότι θα επέφεραν μία κάμψη της αντοχής και θα οδηγούσαν σε μια απελπισία. Σήμερα βλέπετε οι γυναίκες δεν κάνουν πολλά παιδιά. Ένα με δύο παιδιά κάνουν. Αυτό βέβαια είναι ένας εκφυλισμός στην πραγματικότητα. Δεν το ξεχνούμε αυτό. Διότι η γυναίκα θέλει να αποφύγει πολλά πράγματα. Τον παλιό καιρό όμως γεννούσαν πάρα πολλά παιδιά. Μια ζωή ολόκληρη η γυναίκα μπορούσε να είναι μητέρα. Έτσι θα μπορούσε γρήγορα να κάμψει την αντοχή της και να έρθει σε μια απόγνωση ότι επιτέλους δεν μπορώ πια. Γι' αυτό ο Θεός συγκερνά μαζί με τις λήψεις και μερικές χαρές. Θα σας διαβάσω τι λέγει πάνω σε αυτό ο Χρυσόστομος και θα σας το αποδώσω. Αλλά όμως το σάφτην ο φιλάνθρωπος Θεός παρέσκε μετά των λυπηρών την παραμυθίαν ως ισόρροπον είναι την δια το τεχθέν βρέφος εφροσύνη. Τούτο τίνην και ο Χριστός διαλεγόμενος και δεικνύς και της οδύνης το μέγεθος και της εφροσύνης την υπερβολή έλεγεν. Η γυνή όταν τύξει λύπην έχει, ότι ήρθε η ώρα αυτή. Όταν δεν γεννήσει το παιδίον, ουκέ τη μνημονεύει της λύψεως για την χαράν, ότι εγεννήσει άνθρωπος εις τον κόσμο. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ο Θεός είναι τόσο φιλάνθρωπος, ώστε μαζί με τα λυπηρά έβαλε και την παρηγορία, για να επιφέρει μια ισορροπία. Και η ισορροπία είναι ότι ναι μεν, πονά, αλλά θα έχει τη χαρά ότι έφερε ένα παιδί εις τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο και ο Κύριος στην Καινήθια Διαθήκη, ο Χριστός, λέγει και δείχνει ότι τα δυο αυτά πράγματα έρχονται σε συνδυασμό, λέγει, η γυναίκα όταν γεννά, εσυλλείπει ότι ήρθε η ώρα της να γεννήσει. Αλλά όταν γεννήθηκε κάνει παιδί, τότε ξεχνάει τη λύπη της, γιατί γεννήθηκε ένας άνθρωπος εις τον κόσμο. Έτσι βλέπετε, υπάρχει η λύπη και η χαρά συγκερασμένα. Είναι δηλαδή και τα δυο ανακατωμένα. Ήσυν Θεοτόκον, τη νέα Εύα δεν υπήρχε πόνο στο κετού, όχι διότι ήταν η σύλληψη της Θεοτόκου υπερφυή, δηλαδή διότι ήταν ο Παρθένος και κατόπιν επισκιάσεως του Αγίου Πνεύματος γεννά, δεν είναι αυτό, αλλά διότι εκαθαρίστη από την προγονική κατάρα. Γι' αυτό το λόγο η Θεοτόκος γεννά ανωδύνος. Δεν υπάρχουν δηλαδή οδύνες το κετού εις την υπεραγία Θεοτόκων. Είναι δηλαδή η νέα Εύα. Η Θεοτόκος όμως πόνεσε στο σταυρό. Εκεί πόνεσε η Θεοτόκος όταν είδε τον Υιόν της εις των σταυρών. Και κατά την προφητεία του Σιμεών του Θεοδόκου, όταν είχαν επισκεφθεί τον ναό για να αφιερώσουν τον Ιησού, ενώ ήτο ακόμη 40 ημερών, της λέγει ο Σιμεών ο Θεοδόκος, «Σου δε αυτή την ψυχή διελέψεται ρομφαία». Αλλά αυτός λέει θα σταθεί μεγάλος, σημείων αντιλεγόμενων, εκείνος που θα γίνει αιτία πολλοί να σηκωθούν στο λαό του Θεού και πολλοί να πέσουν. Και από σένα, σου δε, και από σένα, θα περάσει μέσα από την ψυχή σου σπαθή κοφτερό. Φοβερό. Δηλαδή, θα πονέσεις πολύ. Και ο πόνος της Θεοτόκου ήταν ο σταυρικός θάνατος του Υιού της. Σκεφτείτε εδώ, το παιδί μας πεθαίνει κάποτε στο κρεβάτι. Και πονούμε και κλαίμε και οθυρώμεθα. Όχι να γνωρίζει ότι το παιδί σου είναι αθώος και να τον κρεμάσουν ως κακούργον, μάλιστα ως, σαν παράδειγμα, ούτως και πει, προς παραδειγματισμόν, ότι αν κανείς υπή τούτα εκείνα απειλείται με θάνατον και μάλιστα σταυρικών ανάμεσα σε δύο κακούργους. Φοβερό πράγμα αυτό, φοβερό. Ο πόνος λοιπόν της Θεοτόκου ήταν ψυχικός. Προσέξτε όμως,
Αυτός ο πόνος της Θεοτόκου, αφού εγέννησε χωρίς οδύνατο και του, διότι είναι η νέα Εύα, δεν έχουν καμία σχέση, δεν έχει καμία σχέση με την προγονική κατάρα. Ο πόνος της Θεοτόκου επί του στο Σταυρό. Αλλά είναι ο πόνος της μετοχής της εις το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού. Είναι ένας πόνος τον οποίο έχουν δοκιμάσει όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης και όλοι οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος. Όταν λέγει ο Κύριος ότι δεν μπορείς να μπει στη Βασιλεία του Θεού, δεν μπορείς να γίνεις μαθητής μου εάν δεν σηκώσεις το σταυρό σου, εάν δεν γίνεις μέτοχος της σταυρικής μου θυσίας. Και αυτό του ότι θα πρέπει να γίνομαι μέτοχοι της σταυρικής θυσίας του Χριστού, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την κατάρα που τουλάχιστον ο Θεός έδωσε στην Εύα. Αλλά είναι εδώ μία επιστροφή, θα λέγαμε, δια του πόνου του Σταυρού στη Βασιλεία του Θεού, γενόμενη μέτοχη του πόνου του Χριστού. Ακούστε πως το λέει στους Κολοσσαίους ο Απόστολος Παύλος. Ανταναπληρώ τα εισαίματα των παθημάτων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού ο εστίν η Εκκλησία. Ανταναπληρώ, αντί αναπληρώ τα υστερήματα, όσα ο Κύριος ούτως υπήν δεν επρόλαβε επί του σταυρού του, επί της σαρκός του να υποφέρει, εγώ λέει στο δικό μου το σώμα, εγώ ο Παύλος, το δικό μου το σώμα σηκώνω τους πόνους του σταυρού του Χριστού για λογαριασμό του σώματός του που είναι η Εκκλησία. Δηλαδή οι κακοπάθειες και τα παθήματα του Αποστόλου Παύλου δεν είναι παρά συνέχεια των σταυρικών παθημάτων του Χριστού. Θέλετε να σας πω κάτι? Τι έννοια έχει η Μεγάλη Σαρακοστή που αυτή τη στιγμή περνάμε? Η Μεγάλη Σαρακοστή με τις 50 τις ημέρες και με αποκορύφωμα τη Μεγάλη Εβδομάδα, ξέρετε τι είναι? Είναι μία μικρογραφία της σταυρικής πορείας της Ευαγγελικής, που είναι σταυρική πορεία που πρέπει να ζήσουμε στη ζωή μας ολόκληρη. Στην πραγματικότητα είναι μια μεγάλη σαρακοστή η πορεία του χριστιανού. Αυτή λοιπόν την λύπη, θα λέγαμε, αυτό τον πόνο τώρα η Θεοτόκος δοκιμάζει, και όχι τον πόνο, όπως σας εξήγησα, του τοκετού. Αλλά αυτός ο πόνος, αυτή η θλίψη, είναι των δικαίων και της παλαιάς, οι οποίοι ζήσαν, προσέξτε, ζήσαν τον σταυρό, πρώτου ιστορικού σταυρού. Βεβαίως, αν προσέξετε σήμερα την Αποστολική Περικοπή, πρώτη Κυριακή των Ιθιών, που έχουμε, αυτό είναι το, ότι επροτίμησε, λέγει ο Μωυσής, τον ονειδισμό του Χριστού. Ποιον ονειδισμό του Χριστού? Ο Μωυσής είναι 1500 χρόνια προ Χριστού. Επροτίμησε τον ονειδισμό του Χριστού από του να λέγεται ότι είναι Υιός της γιατρός του Φαραώ, και επροτίμησε τον ονειδισμό του σταυρού του Χριστού από όλους τους θησαυρούς της Αιγύπτου, την καλοπέραση κτλ. Βλέπετε? Και επροτίμησε, λέει, να συγκακουχείται με το λαό του Θεού χάριν του σταυρού του Χριστού. Αυτός είναι πόνος που εξαγιάζει, είναι πόνος σπουδαίος, είναι πόνος που πραγματικά τον έχουν μόνο οι Άγιοι. Σήμερα όμως θα μου πείτε ότι ο πολιτισμός έκανε τον τοκετόν ανώνυμο. Σήμερα μια γυναίκα που πηγαίνει να γεννήσει δεν μπορεί. Μπορεί να μου πείτε αυτό? Ναι παιδιά, αλλά εδώ έχουμε δύο σημεία. Όταν η γυναίκα δεν πονά, όταν πρόκειται να γεννήσει, σημαίνει ότι της δίδεται ένα περιθώριο, μια δυνατότητα να ξεχάσει, γιατί είπαμε μπήκε σε σημείο ο πόνος, να ξεχάσει ότι απόλεσε τον παράδεισο. Είναι σημαντικό αυτό. Γι' αυτό το λόγο σήμερα θα λέγαμε, όσο σε καμιά άλλη εποχή, έχουμε ξεχάσει ότι εδώ δεν έχουμε πατρίδα. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ουκ έχουμε ενώ δεμένους απόλυν, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Δεν έχουμε εδώ, λέγει, πατρίδα, πόλη, πατρίδα, αλλά την μελλοντική επιζητούμε. Τι σημαίνει αυτό?
Πότε θα μπορείς να θυμάσαι ότι δεν έχεις πατρίδα? Θα σου πω ένα παράδειγμα. Όταν οι Εβραίοι πήγαν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, μπορούσαν, και αφού υπέφεραν, μπορούσαν να μην θυμώνται την πατρίδα τους. Αναφυσβήτητα, ο 137 ψαλμός ξέρετε τι λέγει? Λέγει, πώς να ψάλω με τραγούδια και ύμνους και οδές και ψαλμούς, αφού είμαστε μακριά από την πατρίδα? Κατεβήκαμε στην αμμουδιά του ποταμού του Εφράτη. Εκεί να ψάλουμε. Αλλά πώς να ψάλουμε? Κρεμάσαμε, λέγει, τα όργανά μας επάνω στα κλαδιά των νησιών. Και τι να πούμε? Α, Ιερουσαλήμ, αν σε ξεχάσω. Να με ξεχάσει, λέει η γλώσσα, να με ξεχάσει το λεξί μου χέρι, δηλαδή να παραλύσει. Α, Ιερουσαλήμ, αν σε ξεχάσω, να κολλήσει η γλώσσα μου στο λαρύγγι μου. Α, θυμώνται λοιπόν την Ιερουσαλήμ. Γιατί τη θυμώνται? Γιατί είναι μακριά. Έτσι, πότε θα θυμόμαστε τη Βασιλεία του Θεού? Όταν ζούμε το Σταυρό, όταν ζούμε την κακοπάθεια. Πότε θυμόμαστε ότι δεν έχουμε εδώ πατρίδα? Όταν όμως είναι όλα εδώ πολύ ωραία, πολύ βολικά, και τα κάνει πολύ βολικά ο πολιτισμός, τότε βεβαίως ξεχνούμε ότι έχουμε άλλη πατρίδα και κάνουμε εδώ την πατρίδα μας μόνιμη. Και τι λέμε? Εδώ είναι ο παράδεισος. Ύστερα, και όλα τα κοινωνικά συστήματα, όλα τα κοινωνικά συστήματα, προσέξατε το αυτό σημείο, λίγο ή πολύ αυτό επιδιώκουν. Επιδιώκουν να μεταφέρουν τον παράδεισο του Θεού στη γη, του ουρανού στη γη. Να πούν, θα κάνουμε τη γη παράδεισο. Ακόμη ας μου επιτραπεί να πω, και κυρίως εκεί, ακόμα και τα λεγόμενα χριστιανικά κόμματα, ας μου επιτραπεί σε λίγο να το πω. Στο βάθος αυτό επιδιώκουν. Για να σας πω ότι πόσο επικίνδυνο πράγμα είναι να κάνουμε τη ζωή μας πάρα πολύ άνετη. Ξεχνάμε πια. Έτσι η γυναίκα, χωρίς να θέλω να πω ότι κακό θα ήταν να της γίνει μια αγωγή να μην φωνά όταν πάει να γεννήσει, απλώς σας λέγω, σας ερμηνεύω το φαινόμενο ότι πια ξεχάσαμε ότι εδώ δεν είναι η πατρίδα μας. Θα ήθελα ακόμη επάνω σε αυτό να σας έλεγα και κάτι άλλο. Είναι με έναν όδυνος ο τοκετός, αλλά είναι επώδυνη η αγωγή των παιδιών. Γεννάει σήμερα η γυναίκα πολύ εύκολα, αλλά δεν μεγαλώνει καθόλου τα παιδιά της πολύ εύκολα. Όχι διότι δεν έχει γάλα, νουνού και δεν ξέρω τι και τα άλλα και τα άλλα. Όλες τις ανέσεις έχει. Δεν μεγαλώνουν από πλευράς αγωγής τα παιδιά σήμερα εύκολα. Και πληρώνει από εκεί. Αυτό είναι το φοβερό. Αλλά υπάρχει και άλλη μία πλευρά της καταδίκης της Εύας. Λέει ο Θεός, και προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου και αυτό σου κυριεύσει. Ότι η εξάρτησή σου θα είναι από τον άνδρα σου και αυτό θα γίνει κύριός σου, θα σε κυριεύσει. Η εξάρτηση αυτή της γυναικός από τον άνδρα, πρώτα-πρώτα, είναι βιολογική. Διότι αυτός θα σου δώσει από γόνους. Μάλιστα, αν θέλετε να δείτε σε ποιο δραματικό τρόπο υπάρχει αυτό, θα σας θύμιζα όταν ο Ιακώβ είχε δύο γυναίκες. Ήταν αδελφές. Ήταν η Λία και η Ραχήλ. Η Λία ήταν πολύτοκος. Η Ραχήλ ήταν άτεκνος. Δεν έκανε παιδιά. Και είχαν μαλώσει οι δύο αδελφές φοβερά. Και λέγει η Ραχήλ εις την Λία, έγινε ένα επεισόδιο με κάποιο παιδί της Λίας που είχε φέρει αυτός από τα χωράφια ένα φυτό που λέγεται μανδραγόρα, και επίστευαν την εποχή εκείνη ότι αυτό το φυτό έχει ιδιότητες τέτοιες που μπορεί μια γυναίκα να κάνει παιδιά. Είναι όλα εκείνα τα βοτάνια που και σήμερα λένε ότι η γυναίκα να πάρει, να κάνει παιδί, να κάνει αρσενικό παιδί, να κάνει όλα αυτά που λένε. Λοιπόν, βλέπετε, είναι από παλιά ιστορία αυτή. Έτσι, ζήτησε να της δώσει η Ραχήλ, να της δώσει το μανδραγόρα ο γιος της Λία. Το αντιλαμβάνεται η Λία και της λέει, το παιδί μου έφερε εμένα το μανδραγόρα από τα χωράφια. Δεν φτάνει που μου πήρε στον σύζυγο, μου θες τώρα να μου πάρεις και το μανδραγόρα? Μαλώσαν οι δύο αδελφές.
Όταν γυρίζει το βράδυ ο Ρακίλ, ο Ιακώβ, άρχισε να κλαίει η Ρακίλ και να λέει: «Δεν με αγαπάς, δεν με θέλεις. Και γιατί δεν μου δίνεις να είσαι παιδιά?» Και τι είμαι, θύμωσε ο Ιακώβ με τη σειρά του. Και εγώ λέει: «Είμαι Θεός να σου δώσω παιδιά, εάν εσύ δεν κάνεις παιδιά». Είδατε. Σας είπα το περιστατικό αυτό για να σας δείξω ότι υπάρχει μία βιολογική εξάρτηση. Με άλλα λόγια, για να δοθούν απόγονοι, η εξάρτηση στην γυναίκα είναι από τον άνδρα. Υπάρχει όμως και η ψυχολογική εξάρτηση. Διότι η γυναίκα αισθάνεται ασφάλεια κοντά στο σύζυγό της. Όταν η γυναίκα δεν παντρευτεί, και μάλιστα εκτός βέβαια χαρίσματος, προσέξτε, έχουμε έξω από τον γάμο, έχουμε το χάρισμα της παρθενίας, το χάρισμα της αγαμίας, χάρισμα, και αν το θέλετε είναι ανώτερο και ξεπερνάει το χάρισμα αυτό των γάμων, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι ο γάμος είναι ένα σχήμα του παρόντος αιώνα. Ξέρετε, μέσα στον παράδεισο δεν υπήρξε γάμος. Δεν υπήρξε, το είπαμε σε μια πολύ περασμένη φορά αυτό. Και όταν στη γη υπάρχει ο γάμος, όταν τους έβγαλε ο Θεός από τον παράδεισο, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, τότε θα αποκτήσουν παιδιά. Όταν θα ξαναγυρίσουμε στη βασιλεία του Θεού, πάλι με τα σώματά μας, αναστημένα, άνδρες και γυναίκες, δεν θα υπάρχει όμως πια ο γάμος. Για να δειχθεί ότι ο γάμος δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε η πτώση. Και συνεπώς, θα λέγαμε, ο γάμος είναι ένα σχήμα του παρόντος αιώνος. Έτσι η γυναίκα, όταν δεν παντρευτεί, εκτός χαρίσματος, σας είπα, που ήδη η άγαμος γεύεται αυτή την κατάσταση της Βασιλείας του Θεού και ξεπερνάει τα πράγματα, εκείνη που θέλει όμως να παντρευτεί, αισθάνεται μία ασφάλεια κοντά στο σύζυγό της. Στον Ηρόδοτο, η λέξη αποστροφή σημαίνει καταφύγιο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η αποστροφή σου είναι ο άνδρας σου, θα λέγαμε ότι το καταφύγιο σου, το βιολογικό-ψυχολογικό, είναι ο άνδρας σου. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Υπάρχει ένα ευφιέστατο παράδειγμα του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, το οποίο με δύο λόγια θα σας πω. Όπως τα γνωρίζετε, το διηγείται ο ίδιος. Κάποτε κοιτούσε μια πόρνη γυναίκα. Έτσι αφελώς. Την κοιτούσε και δεν έπαιρνε τα μάτια του από πάνω της. Και αυτή τον κοιτούσε και δεν έπαιρνε τα μάτια της από πάνω του. Για μια στιγμή λέει ο Άγιος Εφραίμ, «Γιατί με κοιτάς?» Λέει εκείνη, «Εσύ γιατί με κοιτάς?» Αυτή η συνηθισμένη, «Εσύ γιατί με κοιτάς?» Ακούστε λοιπόν τι λέει αυτή. «Εγώ σε κοιτάζω, διότι ο Θεός είπε ότι ο άνδρας σου», είπε σε μένα τη γυναίκα, «ο άνδρας σου, ο άνδρας θα είναι η αποστροφή σου. Εγώ βγήκα από τα πλευρά σου, από την πλευρά σου βγήκα. Γι' αυτό σε κοιτάζω, επειδή έχω αυτήν την εντολή να είσαι εσύ η αποστροφή μου, δηλαδή η στροφή μου, η εξάρτησή μου. Εσύ όμως πρέπει να κοιτάζεις χάμω, γιατί εσύ δημιουργήθηκες από το χώμα κατευθείαν που σε έκανε ο Θεός. Εγώ λοιπόν θα κοιτάζω εσένα και εσύ θα κοιτάζεις χάμω». Ή το ευφιέστατο και, αν θέλετε, και δογματικότατο, αυτό το οποίο μας διηγείται ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Η τιμωρία αυτή τη εξαρτήσεως οφείλεται στο ότι εζήτησε η Εύα να θεωθεί και άνοιξε διάλογο με τον διάβολο, ενώ απουσίαζε ο Αδάμ, το είχαμε πει σε ένα παλιό θέμα. «Κυριεύω» σημαίνει «γίνομαι κύριος ενός πράγματος ή ενός προσώπου». Και ο Αδάμ πια στη συζυγεία γίνεται ο κύριος της Εύας. Η Εύα είναι πλέον υπό την εξουσία του ανδρός. Απολογούμενος τροποντινά ο Θεός, λέει στην Εύα, «Εγώ μεν εξ αρχής ομότιμον σε δημιούργησα και της αυτής αξίας ενάπασιν αυτοκοινωνήν ηβουλήσιν». Έχω λέγει από την αρχή σε δημιούργησα ομότιμον, δηλαδή της ίδιας αξίας με τον άνδρα, και να έχεις κοινωνία σε όλα ελευθέρως. «Και ως περ το ανδρή ούτω και εσύ την κατά πάντων αρχήν ελεκτήρισα. Και όπως τον άνδρα, έτσι και σε σένα, σου δώσα όλη την εξουσία μου. Αλλά επειδή ούτε χρήσω
εις δέον τη ομοτιμία δια τούτος σε υποτάθω το ανδρή. Επειδή όμως δεν έκανε καλή κρίση αυτή στην ομοτιμία σου, τη ισότητα που λέμε σήμερα, αυτό θα πει ομοτιμία, γι' αυτό σε υποτάσσω εις τον άνδρα. Και επειδή ούτε έγνος άρχιν μάθε καλός άρχεσθε. Και επειδή δεν έμαθες καλά να είσαι ο εξουσιαστής, μάθε τώρα να εξουσιάζεται. Βέλτιον σε υπό τούτον είναι και υπό την τούτου δυσποτίαν την χάνει ή αδίας απολάβουσαν και εξουσίας κατά κρυμνών φέρεστε. Είναι καλύτερο σε σένα να είσαι κάτω από την κυριαρχία του ανδρός παρά να έρθεις στην άνεση και τελικά και να απολαμβάνεις την εξουσία και τελικά να οδηγείσαι κατά κρυμνών. Δηλαδή να γκρεμιστείς και να χαθείς. Καλύτερα λοιπόν να είσαι κάτω από την εξουσία του ανδρός. Αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, στο στόμα βάζοντάς το στο στόμα του Θεού. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη όμως, παιδιά, ο άνδρας παραμένει η κεφαλή της γυναικός και ο κυρίαρχός της. Η κυριαρχία του άνδρας είναι δεσποτική, αλλά παραμένει όμως κυριαρχία. Προσέξτε. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Δεν είναι δεσποτική, αλλά παραμένει κυριαρχία. Κοιτάξτε τι λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, Εφεσίους 5,33. Η δε γυνή είναι να φοβείται τον άνδρα. Η δε γυνή είναι να φοβείται τον άνδρα. Ξέρετε πόση προσπάθεια έγινε να ερμηνευτεί εκείνο το είναι να φοβείται? Καμία προσπάθεια δεν πρέπει να γίνει. Το ρήμα εκφράζει ό,τι λέει το ίδιο. Είναι να φοβείται. Δηλαδή να φοβούμε τον άνδρα μου, θα έλεγε μια γυναίκα. Ναι, ναι. Τι είδους φόβος θα είναι αυτός, θα το δούμε. Και μάλιστα αυτό το σημείο ως περικοπή αποστολική υπενθυμίζεται εις το μυστήριο του γάμου. Η Εκκλησία το ετοποθέτησε στο μυστήριο του γάμου σαν ένα οροθέσιο υπομνηματικών δια την γυναίκα πως πρέπει να κινείται. Και ότι πρόκειται περί μιας υποτελείας μέσα στο χώρο. Ποιο χώρο τώρα εδώ? Του φόβου. Εδώ είναι τώρα της αγάπης. Και όχι μέσα στο χώρο της αυταρχικότητας. Ακούστε τι λέγει για τον άντρα. Πλην και ημείς η καθένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως αγαπάτο ως εαυτόν. Ή δε γυνή ή να φοβείται τον άντρα και τα λοιπά. Δηλαδή το ή να φοβείται δεν θα είναι μέσα σε ένα χώρο ανδρικής αυταρχικότητας, αλλά μέσα σε ένα χώρο αγάπη του ανδρός προς την σύζυγο. Εδώ είναι το μεγάλο. Ο σύζυγος οφείλει να αγαπά τη γυναίκα του, αλλά εκείνη οφείλει να φοβείται τον άνδρα της. Και αυτό είναι εκείνο που θα την κρατήσει από το να πέσει έξω, γιατί άμα αυτό το ξεπεράσει η γυναίκα, τότε θα πέσει έξω. Θα πάει κατά κρυμνού. Ναι, ναι, η πείρα το διδάσκει αυτό συνεχώς και συνεχώς. Συνεπώς, ο άνδρας οφείλει να αγαπά την σύζυγο. Κοιτάξτε ένα σημείο. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Ποιος λέγει εμίσησε τη σάρκα του, αλλά τρέφει και θάλπει αυτήν? Η γυναίκα σου είναι σάρκα σου, λέγει. Και αφού είναι σάρκα σου η γυναίκα σου, οφείλει να την προσέχει. Εκείνη δε οφείλει υπακοή και φόβο. Και τι απάντηση δίδει σε αυτά που σας είπα και που τα λέει ο Λόγος του Θεού και η πατερική, θα λέγαμε, επίσημος ερμηνεία της Εκκλησίας? Τι απάντηση δίδει η σύγχρονη γυναίκα όπως ο Θεός ορίζει? Πρώτον, στρέφεται η γυναίκα προς τον πολιτικό γάμο και όχι προς τον θρησκευτικό γάμο, για να μην ακούσει η δε γυνή ή να φοβείται τον άνδρα. Το είδα δημοσιευμένο από μια φεμινιστική προσπάθεια εδώ στη Λάρισα. Το είδα στην εφημερίδα. Επιτέλους, λέγει, δεν θα ακούμε πια εκείνο το φοβερό, η δε γυνή ή να φοβείται τον άνδρα. Είδατε? Και στρέφεται προς τον πολιτικό γάμο η γυναίκα, γιατί δεν θέλει αυτό. Δεύτερον, ζητάει ισοτιμία των φίλων με την κατάργηση της ανδρικής εξουσίας ως κεφαλής της οικογενείας. Πώς εκφράζεται αυτό?
με τη διατήρηση του πατρικού επιθέτου. Όχι, λέει, γιατί να πάρω το επίθετο του ανδρός μου, θα έχω το επίθετο της μάνας μου και του πατέρα μου. Ή του πατέρα μου το επίθετο. Και συνεπώς, ναι, εγώ δεν είμαι κάτω από την εξουσία του ανδρός. Ή θα βάλω, βρε αδελφέ, και παντελόνια να εξισωθώ με τον άνδρα για να μην δείξω πουθενά τη δική μου την εξουσία. Κάτω από τη δική μου την υποτελεία, κάτω από τη δική του την εξουσία. Τρίτον, ζητά η γυναίκα ελεύθερες και μη ελεγχόμενες σχέσεις με άλλα ανδρικά πρόσωπα, μέσα στο γάμο της. Είναι εκείνο που γράφει προς Διόγνητον επιστολή, ότι οι χριστιανοί, ακούστε, τράπεζαν κοινήν παρατίθενται αλλού κήθην. Παραθέτουν, λέει, οι χριστιανοί κοινό τραπέζι, αλλά όχι κοινό κρεβάτι. Σήμερα η γυναίκα λέει όχι και κοινό τραπέζι και κοινό κρεβάτι. Έκφραση ή αποποινικοποίηση της μοιχείας. Και τι θα πει, λέει, τι θα πει ότι πρέπει να τιμωρηθώ γιατί έχω άλλο φίλο ή έχω άλλη φίλια, μα λέει ο άνδρας. Αποποινικοποίηση λοιπόν, μη τιμωρουμένη δηλαδή πια η αμαρτία, η ενοχή της μοιχείας. Δεν είναι ενοχή η μοιχεία. Κοινή λοιπόν κήτη, κοινό κρεβάτι. Τέταρτον, ελεύθερες προγαμιαίες σχέσεις. Τι θα πει, λέγει, αυτά είναι προλήψεις του παρελθόντος. Θα προχωρήσουν οι σχέσεις και πρώτου γάμου κτλ. Πέμπτον, έκτον, έβδομον. Α, δεν πέρασε η ώρα. Είναι, ακούστε, οι συνέπειες τώρα, οι συνέπειες. Αυτό που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο είναι. Όταν η γυναίκα δίνει τέτοια απάντηση στο Θεό, όταν ο Θεός τη βάζει σε κάποια όρια υποτελείας κατά από τον άντρα. Αυτό που είπαμε, κατακριμνών φέρεστε, απαραίτητο είναι, ότι θα φέρετε κατακριμνών. Και πράγματι, η σύγχρονη γυναίκα ή το δέχεται ή δεν το δέχεται, το θέμα είναι ότι φέρετε κατακριμνών. Επειδή λοιπόν τα πράγματα είναι σοβαρά, θα πρέπει να σημειώσουμε και κάτι και θα τελειώσουμε. Η σύγχρονη γυναίκα, η σύγχρονη χριστιανή τώρα γυναίκα, βεβαίως δεν θα ήθελε να ζει τέτοιες θέσεις. Παρά τα αυτά αναπνέει τον φεμινιστικό αέρα και δεν παρετείται του εγωισμού της και της στάσεώς της για μια απόλυτη χειραθέτηση. Γι' αυτό έχουμε, παιδιά, με λύπη μου σας το λέγω αυτό, φοβερές συγκρούσεις των συζύγων, των χριστιανών και συζύγων στα χριστιανικά πια μέσα σπίτια, επειδή η γυναίκα αναπνέει αυτόν τον φεμινιστικό αέρα και έχει πάρει το μυαλό της αέρα. Είναι αληθινή συμφορά. Πιστέψτε με, έκκληση κάνω στην αντίληψή σας προς τις κοπέλες, εάν η χριστιανή σύζυγος και η χριστιανή μητέρα δεν υποταχθεί στον άνδρα της, την υποταγή που θέλει ο Χριστός, δεν θα μπορέσει ποτέ να είναι ευτυχής και ποτέ επιτυχημένη. Και για να είναι επιτυχημένη και ευτυχής, θα πρέπει να ακολουθήσει εκείνο που λέγει ο Θεός, και ότι θέτει το Πνεύμα του Θεού ή να μετάθετον ή να φοβείται τον άνδρα. Τότε η γυναίκα, η χριστιανή γυναίκα, που θα έχει την αγάπη της, θα έχει το λόγο της, θα πει τη γνώμη της, δεν θα είναι σκλάβα προς Θεού. Έχουμε μια πολύ άσχημη εικόνα της χριστιανής συζύγου μέσα στο σπίτι. Αλλά τότε η γυναίκα, αν το καταλάβει αυτό και το διασαφήσει στη ζωή της και το βάλει σαν πρόγραμμα της ζωής της, τότε θα έχει την ευλογία του Θεού. Και το σπουδαιότερο, ότι τότε η χριστιανή σύζυγος και μητέρα, τότε και θα σωθεί.